Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο είναι crossover episode. Γιάννα, έτσι λέγεται στο YouTube και στα podcast. Crossover episode. Η Γιάννα η Κορελίδη. Είσαι Κορελίδη ή Κορελίδου, όπως είμαι εγώ Πετρίδου? Κοίταξε, φιλολογικά είναι Κορελίδου. Τώρα οι άνθρωποι, ναι, Κορελίδη, το βάλανε με ήττα. Okay. Η Γιάννα η Κορελίδη είναι μια κοπέλα με την οποία επικοινωνούμε συχνά πυκνά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Γερμανία με ποντιακή περήφανη καταγωγή και η οποία Γιάννα αυτές τις μέρες έχει ανοίξει ένα κανάλι στο YouTube. Έχει όμως και σπουδές δημοσιογραφίας. Θα το λέω έτσι να το ξέρετε. Και είπαμε να κάνουμε, με ρώτησε θα έρθει στο κανάλι μου να κάνουμε βίντεο. Ξέρεις Γιάννα, έχω απορρίψει 4 προτάσεις από τηλεοπτικές εκπομπές στην Κύπρο φέτος για να βγω για συνέντευξη, γιατί δεν το κουνάω. Δεν βγαίνω στην τηλεόραση, αλλά επειδή εσύ είσαι καινούργια YouTuber και επειδή μου το ζήτησες, ευχαρίστως βγαίνω στο κανάλι σου, θα ανεβάσουμε το βίντεο και στο δικό μου το κανάλι και στο δικό σου το κανάλι και θα το λένε crossover episode, ένα επεισόδιο το οποίο είναι και στα δύο τα κανάλια, είναι σαν σταυροδρόμι. Για να μπορούν οι άνθρωποι να δουν και το δικό σου κανάλι, το οποίο το χαρακτηριστικό θα το βάλω στην περιγραφή του δικού μου του βίντεο, να σε γνωρίσουν και να με γνωρίσουν και εμένα οι δικοί σου, όσοι και να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τώρα θα έκλαμα, έχω 11 συνδρομητές. Αγάπη μου, έτσι ξεκινάμε. Με ένα συνδρομητή, με 2, με 3, με 5, με 6, με 7. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει το φτιάξεις. Μια εβδομάδα έχει. Εγώ το έχω φτιάξει από τις αρχές Μαρτίου του 2011, οπότε... Μια χαρά, μια χαρά. Θέκλα, εγώ έχω μια... έχω μια σημαντική ερώτηση για σένα. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς γίνεται να είσαι τόσο αγαπητή? Πώς γίνεται να σε λατρεύει η ανιψιά μου που είναι 12, μέχρι τη μάνα μου που είναι 70? Θέλω να μου το απαντήσεις αυτό το πράγμα. Νομίζω για τον ίδιο λόγο που είμαι και τόσο μισητή. Αυτό είναι καλό πάντως. Προκαλώ έντονα συναισθήματα στους ανθρώπους. Ή που θα με συμπαθήσουν πολύ ή που θα με αντιπαθήσουν πολύ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ταπεραμέντο μου. Ναι. Είναι εκρηκτικό. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που... είμαι πολύ ρε παιδί μου, είμαι loud, φωνάζω. Όχι απαραίτητος αυξάνοντας την ένταση της φωνής μου, το κάνω και αυτό μερικές φορές. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που άμα είναι να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω, θα μιλήσω ρε παιδί μου, θα εκφραστώ. Ό,τι κάνω, το κάνω συνειδητά, με σκέψη και με καλή διάθεση. Μου έλεγε η κόρη μου προχθές, η οποία είναι 23, η Άννα, και η οποία κάποιες φορές ανήκει στο ένα γκρουπ, των fans, και κάποιες φορές στο άλλο γκρουπ, των haters, γιατί είναι έφηβος ακόμη Κυριακή. Τι ζώδιο είναι η Κυριακή, να το δούμε γι' αυτό. Κάνουμε και ζώδια, εντάξει. Άμα κάνουμε και ζώδια, εμείς οι ψυχολόγοι δεν κάνουμε ζώδια. Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να κάνετε ζώδια. Η Κυριακή είναι γεννητής σα 2 Δευτέρου 2000. Είναι υδροχός. Μάλιστα, είναι υδροχός η κοπέλα, ναι. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό, ότι εσύ είσαι Ταύρος, οπότε παρά το λάθη σου, είσαι και πάρα πολύ γήινη. Πάρα πολύ αποφασιστική. Πάρα πολύ σταθερή. Αυτό το ξέρουν οι δικοί σου. Θα αφήσω σε αυτούς που ασχολούνται με την αστρολογία τα περί ζωδίων, γιατί εγώ δεν. Λοιπόν. μου λέει η κόρη μου προχθές, η οποία τώρα έχει μπει στην κατηγορία φαν, πολύ σύντομα μπορεί να γίνει και hater, και το περιμένουμε αυτό από τα έφηβα παιδιά, να, μια να τα πάνε καλά με τη μάνα, μια να μην τα πάνε καλά. Έχουμε και εδώ ένα σκύλι που κυνηγάει την ουρά του, τα πάμε περίφημα σε αυτό το σπίτι. Μου έλεγε, ρε μαμά μου λέει, έχω πάρει από σένα κάτι το οποίο είναι πολύτιμο. Της λέω, τι έχεις πάρει από σένα? Ό,τι κάνω, μου λέει, το σκέφτομαι καλά πριν το κάνω. Δεν κάνω κάτι χωρίς λόγο. Και μου λέει, τώρα σε θυμάμαι πολλές φορές που μου λέγες, για να είναι εκεί αυτό το μπουκάλι, έχει λόγο που είναι εκεί. Γιατί μου λέει, και εγώ έτσι είμαι, βρίσκω τον εαυτό μου να λειτουργώ όπως λειτουργείς και εσύ, και αυτό θα το έλεγα ότι είναι συνειδητότητα ή ενσυνειδητότητα. Δηλαδή, πάω εκεί που θέλω να είμαι με την όρεξή μου. Δεν κάνω πράγματα προς πίτα, νομίζω.
Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό με κάνει έναν τέλειο άνθρωπο που δεν έχει κάνει λάθη στη ζωή του και δεν έχει κάνει ολισθήματα και δεν έχει μάθει μέσα από τα παθήματά του. Σίγουρα δεν είμαι τέλεια, αλλά νομίζω ότι είναι αυτή, ας μου επιτραπεί να το πω για τον εαυτό μου, γιατί ακούγεται και κάπως αλαζονικό, η αυθεντικότητα. Ναι. Ότι αυτό που νιώθω θα σου το δείξω και αυτό που είμαι φαίνεται. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπεις. Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες μια δήλωση σε μια προηγούμενη εκπομπή και με έβαλες στις σκέψεις. Είπες ότι το 2022 ήταν μέχρι τώρα η πιο όμορφη έτσι, χρονιά της ζωής σου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Θέκλα Πετρίδου είναι ευτυχισμένη. Είμαι. Στα 47 σου τόσο. Τώρα είμαι. Φέτος είμαι. Ευτυχισμένη. Μάλιστα. Είμαι. Και όπως είπα και στο βίντεο που είδες, χωρίς άνδρα, χωρίς κάποιο γεγονός από αυτά που η κοινωνία επικροτεί ή θεωρεί ότι είναι πυλώνες της ευτυχίας, που δεν έχω γεννήσει κανένα παιδί το 2022, δεν έχω παντρευτεί κανέναν άνδρα, δεν έχω κάνει τέλος πάντων, δεν έχω αγοράσει κανένα καινούργιο αυτοκίνητο, δεν έχω αποκτήσει πολλά χρήματα, δεν έχω κάνει κάτι από αυτά, ήδη μου έχει συμβεί κάτι από αυτά που οι άνθρωποι θεωρούν πως φέρνουν την ευτυχία, αλλά για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά, Γιάννα μου, ηρέμησα μέσα μου. Σταμάτησα να ψάχνω με. Σταμάτησα να ψάχνω και να ψάχνω με. Πόσο σημαντικό αυτό, αλλά ξέρεις τι, αυτό για να το πετύχω. Δεν σταμάτησα να προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ναι. Δεν βγήκα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τις τοσίλες γνωριμίες. Φαίνεται ότι έχω παραιτηθεί από τη ζωή, αλλά σταμάτησα να ψάχνω και να ψάχνω. Δηλαδή να περιμένω ότι θα έρθει κάτι στο μέλλον. Ναι. Κάνει τη ζωή μου καλή. Με τα υλικά που έχω στα χέρια μου, τους ανθρώπους ή τα πλάσματα. Βλέπω εδώ και ένα μικρό μαυρούλι γλυκούλι. Το σκυλάκι μολάκι. Επειδή είναι αργά η ώρα που κάνουμε τη συνέντευξη, επειδή είναι στη Γερμανία, Γιάννα, και εμείς είμαστε στην Κύπρο και έχουμε μία ή δύο ώρες διαφορά. Μία ώρα. Ναι, είναι λίγο αργά για μας και έρχεται εδώ να κάνει τα παράπονά του. Α, μάλιστα. Το απάντησα. Ναι, μου το απάντησες. Θέκλα, ξέρεις τι άλλο θέλω, έτσι. Το σκεφτόμουν, έτσι, λέω τι να τη ρωτήσω τώρα, μου λέει η αδερφή μου, μα ετοίμασε. Η Ελλάδα που είσαι και δημοσιογράφος, ξέχασες να με συστήσεις στο κοινό σου, εγώ σε σύστησα στο κοινό μου. Συγγνώμη, θέλεις, χρειάζεσαι εσύ σύσταση, Με συστάσεις, ναι, πες, ποια είναι αυτή, τι είναι αυτή. Αγάπη μου, άμα σε γνώριζαν οι Καρντάσιας και οι ξαδέρφες, τι στα ντρέποντα, πλάκα μου κάνετε τώρα. Λες το, κάνετε. Ναι, να σε συστήσω και εγώ στους 11 συνδρομητές μου, λοιπόν, είναι η Θέκλα. Αυτή τη στιγμή 11 συνδρομητές σου θα γίνουν πολύ περισσότεροι. Αν μπορείς να δεις και είναι συνδρομητές σου, εγώ έχω κάνει εγγραφή πάντως. Με το αγάπη μου. Άλλη, έκανα και πάτησε και το καμπανάκι και πάτησε και like σε όλα τα βίντεο που είχες και είδα τα μισά από αυτά, γιατί δεν είχα ώρα να τα δω όλα. Και είδα αυτά που έβαλες και με τους Ενωμένη Παραγωγή Ελλάδος είναι αυτή που ναι, και Νοτόμη. Καινοτόμη Παραγωγή Ελλάδος. Ωραία. Danke schön, Θέκλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέκλα, θέλω λίγο να μιλήσω λίγο πιο προσωπικά, λίγο πιο έτσι για τα κορίτσια και για τους νέους της ηλικίας μου. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι 32 ετών. Γιατί έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ οι σχέσεις, γιατί μπορώ να ομολογήσω πια ότι δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν πάω σε έναν άντρα και του πω ότι εγώ θέλω σχέση, κάπως μου κάνει ghosting. Για όσους δεν το ξέρουν, κάπως θα εξαφανιστεί, κάπως κάποιες... Τι να πω. Ναι. Κοίταξε, μην νομίζεις ότι το θέμα αυτό δεν απασχολεί και τα κορίτσια της δικιάς μου ηλικίας. Τα κορίτσια των 47 ετών, οι οποίες... δεν το παραδέχεται ο κόσμος, αλλά έτσι είναι. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεσμευτούν. Και αυτό το βλέπω πάρα πολύ στη Γερμανία, όπου παίζει και ο παράγοντας χρήμα, έτσι, εντάξει, δεν είναι όπως η Ελλάδα. Αλλά και στην Ελλάδα τα ίδια πράγματα. Άκου να δεις τι γίνεται. Υπάρχει πάρα πολύ προσφορά. Ναι. Και λίγη ζήτηση. Αυτό δεν υπήρχε όμως και παλιά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Όχι, Γιάννη μου, παλιότερα. Ναι. Τώρα να σου μιλήσω τόσο παλιά. Ένα λεπτό να φέρω ένα μπουκαλάκι με νερό. Ένα λεπτό. Επιστρέφω, επιστρέφω. Mm-hmm. Επιστρέφω και εγώ και το σκυλί μου. Επιστρέφουμε. Αυτό, Γιάννα μου, είναι ένα μπουκαλάκι το οποίο είχε ενόπνευμα προηγουμένως. Και τώρα μέσα έχουμε βάλει νερό. Mm-hmm, mm-hmm. Για να ντροσίζουμε το σκυλί. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δεν του αρέσει να του πιτάς νερό στα μούτρα. Πιτώ. Πώς το λέει, ψεκάζει, να του ψεκάζει νερό στα μούτρα. Οπότε άμα το βλέπει, φεύγει. Μπράβο το καλό το σκυλί, συγχαρητήρια, μπράβο. Λοιπόν, πριν 25 χρόνια, πριν 25 χρόνια, ήταν οι απαρχές του διαδικτύου και υπήρχε μόνο το MIRC στο οποίο έμπαιναν οι άνθρωποι για να κάνουν γνωριμίες. Εντάξει. Mm. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που ερχόντουσαν στο ζωγραφείο μου όταν ξεκίνησα να εργάζομαι πριν 25 χρόνια ήταν ζευγάρια που είχαν γνωριστεί μέσω του MIRC, που ήταν ένας χώρος στον οποίο ήταν μια πολύ έτσι νηπιακή πλατφόρμα, θα λέγαμε σήμερα, σε σχέση με το πώς είναι οι εφαρμογές γνωριμιών, που υπήρχαν κανάλια που μιλούσαν πάρα πολλοί συνδρομητές μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ψευδόνυμα και που μπορεί να έκαναν και ιδιωτικές συνομιλίες. Πριν από 30 ή 40 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο ούτε για έναν άνδρα ετεροφιλόφιλο να έχει στο κινητό του επάνω να κάνει swipe right, swipe left επιλογή από εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες γυναίκες. Mm-hmm. Ούτε για μια γυναίκα υπήρχε αυτή η επιλογή. Ναι. Μια στο τόσο να πήγαινες κάπου, να βγαίνεις έξω και να ερχόταν κάποιος να σου μιλήσει και να σου ζητήσει το τηλέφωνο και να το δώσεις και να σε πάρει και να μη σε πάρει κλπ. Και τα αγόρια είχαν περισσότερη δυσκολία στο να βρουν σύντροφο και τα κορίτσια περισσότερη δυσκολία στο να βρουν σύντροφο, είτε ετεροφιλοφιλικά είτε ομοφιλοφιλικά μιλώντας. Σήμερα που υπάρχει τόση πολύ πληθώρα πιθανών συντρόφων και για τους ανθρώπους που έχουν ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, κάπου έχουμε χάσει την μπάλα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Οι ανάγκες του ανθρώπου δεν είναι οι ίδιες όμως. Οι ανάγκες των ανθρώπων πάντοτε είναι οι ίδιες, αλλά πολλές φορές οι ανάγκες μας καλύπτονται ψευδεπίγραφα μέσα από ναρκισσιστική επιβεβαίωση που παίρνουμε από έντονο φλερτ που γίνεται για λίγες ώρες και μετά μην τον είδατε τον Παναγί ή την Παναγιώτα. Να. Ή μέσα από σχέσεις της μιας βραδιάς ή του ενός απογεύματος και ψευτοχορταίνουν οι άνθρωποι ή επιφανειακοί αυτές τους τις ανάγκες μέσα από λίγα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει για όσους ανθρώπους έχουν πνευματική καλλιέργεια, αλλά για να είμαστε έτσι και ρεαλιστές και ρεαλιστικοί, πώς οι άνθρωποι στις μέρες μας ασχολούνται με την εσωτερική πνευματική τους καλλιέργεια και ακολουθούν έναν πνευματικό αγώνα και έχουν ανθρωπιστικές αξίες, σεβασμό προς τη δική τους τη ψυχή και τη ψυχή των άλλων, προς το δικό τους το σώμα και το σώμα των άλλων. Πόσοι άνθρωποι. Θέκλα, ξέρεις τι, απλά αυτό που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι το ghosting δεν γίνεται μόνο από πιθανούς συντρόφους, γίνεται και από φίλους. Εμένα μου το έχει κάνει κάποια γνωστή και που ήταν φίλη μου. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τώρα, μα δεν είχε τα κότσια να σου... Να στείλει ένα μήνυμα και να πει ότι δεν θέλεις κάτι. Δεν γουστάρω άλλο. Είναι δύο πράγματα. Ή δεν έχω τα κότσια, ναι. Δεν έχω τα κότσια και είμαι και ένας εξαιρετικά επιφανειακός άνθρωπος που δεν αναλαμβάνω την ευθύνη των πραξιών. Ξέρεις τι, οι Γερμανοί έχουν μια παροιμία και θα την πω ότι
σε αυτό το σύμπαν συναντάς τον ίδιο άνθρωπο δύο φορές στη ζωή σου. Δηλαδή η επόμενη φορά να είναι λίγο πιο όμορφη, άμα του ghosting, ναι, θα τον ξαναδείς κάπου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν μια γυναίκα θέλει να τερματίσει μια φιλική σχέση που έχει με μια άλλη γυναίκα, δικαιούται να το κάνει, αλλά είναι εξαιρετικά καλύτερα να της πει, κοίταξε Γιάννα μου, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο αποφασίζω συνειδητά να τερματίσω τη φιλία μας. Mm-hmm. Οφείλεις να το κάνεις. Είναι μια οφειλή που έχει να κάνει με το σεβασμό και της φιλίας που είχατε μεταξύ σας και του εαυτού σου και του άλλου ανθρώπου. Αν κάποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή το ghosting σημαίνει εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Φεύγω από μία σχέση, είτε είναι φιλική, είτε είναι ερωτική, χωρίς να εξηγώ για ποιο λόγο φεύγω, χωρίς να ανακοινώνω το ότι φεύγω. Και αφήνω τους ανθρώπους ξεκρέμαστους. Έχω χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον ghosting σαν το hit and run. Hit and run είναι όταν κάποιος οδηγός χτυπάει έναν πεζό και τον αφήνει αβοήθητο στο δρόμο και χωρίς να καλέσει το ασθενοφόρο για να πάει ο τραυματίας στο νοσοκομείο και χωρίς να αναλάβει και τις νομικές του ευθύνες ο οδηγός ενδεχομένως που κάνει το hit and run. Hit σημαίνει χτυπώ και run σημαίνει φεύγω. Χτύπημα και φευγιό. Hit and run. Είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό. Εγώ θέλω να έχουμε καλή μνήμη. Εξαιρετικά καλή μνήμη. Να θυμάμαι πολύ καλά, να θυμόμαστε πολύ καλά τους ανθρώπους που μας έχουν ευεργετήσει. Ούτως ώστε να ανταποδίδουμε την ευεργεσία όσο ζούμε και επίσης να κάνουμε κακοποίηση που μας έχουν αδικήσει ώστε να τους αποφεύγουμε όσο ζούμε. Θεωρώ ότι η απάντηση στον ghosting είναι με ghosting. Δεν δεχόμαστε καμία επαναπροσέγγιση από οποιονδήποτε ή οποιανδήποτε μας έκανε ghosting. Δεν δεχόμαστε καμία. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και σε αυτό έρχεται να είναι βοηθητικό το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών για ανθρώπους να κάνουμε παρέα, να κάνουμε σχέσεις κλπ. Γιατί εντάξει, αυτή η φίλη σου έκανε ghosting, θα βρεις μια άλλη φίλη που όταν θα ξεκινήσει μια καινούρια φιλία, μια καινούρια γνωριμία, βάζεις τα όρια σου από την αρχή. Ναι, ωραία. Χρειάζεται πολύ καλή συζήτηση του τι είναι η σχέση και πώς είναι η σχέση. Δηλαδή, ακόμη και σε μια φιλία πρέπει να συζητούν οι άνθρωποι για τη φιλία τους, για το τι περιμένει ο ένας από τον άλλον, ποια είναι τα όρια της φιλίας τους, ποια είναι τα ανοιχτά όρια του καθενός για οτιδήποτε. Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να επικοινωνούμε, να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε αυτό που έκανες μου άρεσε πολύ, ξανακάντο. Να, οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Αν κανείς δεν μου άρεσε καθόλου, θα σε παρακαλούσα πολύ να μην το ξανακάνεις. Ναι. Δίνουμε ανατροφοδότηση στους άλλους για τις συμπεριφορές τους. Και αν ο άλλος είναι ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει ενσυναίσθηση και χαίρεται όταν κάνει τους άλλους χαρούμενους και λυπάται όταν λυπεί τους άλλους, τότε, μέσα στα πλαίσια τα υγιή φυσικά, να μην είναι people pleaser, να μην είναι αυτός ο οποίος παρατάει τον εαυτό του και θέλει να ευχαριστεί μόνο τους άλλους. Στα πλαίσια της υγιούς αλληλεπίδρασης, εάν δίνουμε ανατροφοδότηση, τότε θα έχουμε επομένως και καλύτερες σχέσεις. Εγώ, Γιάννα, το έχω πάρει απόφαση. Mm-hmm. Όσον αφορά στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων, ότι δεν είναι εύκολο να βρούμε έναν σύντροφο ο οποίος να είναι ταιριαστός, δηλαδή να έχει και την πνευματικότητα που θέλουμε να έχει ή μια ανάλογη πνευματική πορεία με αυτή που έχουμε εμείς, ένα ανάλογο πνευματικό αγώνα με αυτό που κάνουμε εμείς και να είναι ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος που να μας αρέσει ερωτικά και να του αρέσουμε και εμείς ερωτικά, που να μας ελκύει και να τον ελκύουμε και εμείς, να ταιριάζουμε και ερωτικά κλπ. Είναι δύσκολο. Μπορεί να συμβεί. Το εύχομαι να σου συμβεί, το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που το επιθυμούν πολύ να το βιώσουν, όχι να το πάθουν, να το βιώσουν και να το χαρούν, αλλά το έχω πάρει απόφαση, μιλώ για μένα προσωπικά, το έχω πάρει απόφαση ότι δεν είναι εύκολο και επίσης έχω συνειδητοποιήσει μιλώντας για μένα πάλι ότι έχω αυτό το στυλάκι της συνεξάρτησης σε όλες μου τις σχέσεις μέχρι σήμερα τις ερωτικές. Οπότε προσέχω πάρα πολύ να μην ξανασυνεξαρτηθώ. Γιατί για μένα είναι μεγαλύτερη νίκη να μην συνεξαρτηθώ από το να βρω γκόμενο.
Ναι. Καταλάβεις τι εννοώ. Γι' αυτό λέω ότι ήταν και η καλύτερη μου χρονιά του 22. Θέκλα, τώρα με πας στην Αγία Ελληνική οικογένεια και πόσο δύσκολο είναι να πετάξουμε αυτά τα στερεότυπα, πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγουμε εντελώς από αυτό το σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί να σου πω κάτι, είναι δύο συστήματα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Όταν έρθουν, πώς δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να συνυπάρξουν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολες τις σχέσεις. Είναι δύσκολο να συνυπάρξει ένας άντρας και μια γυναίκα? Νομίζω ότι είναι δύο συστήματα, αυτό που είπες. Δύο συστήματα από δύο διαφορετικές οικογένειες. Το παίρνεις κοινωνιολογικά εσύ αυτό. Κοινωνιολογικά, αλλά και μετά ψυχολογικά. Άμα είναι ο κάποιος που είναι λίγο πιο πνευματικά αφυπνισμένος, εγώ δεν μπορώ τώρα να είμαι με κάποιον ο οποίος απλά περιφέρεται γύρω-γύρω. Ναι, όμως αυτός ο οποίος είναι πνευματικά αφυπνισμένος μπορεί να διαφέρει και από το οικογενειακό σύστημα από το οποίο προέρχεται. Καταλάβες που είναι λίγο η ένστασή μου, ότι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά μπορούμε να ξεκόψουμε από δυσλειτουργικά οικογενειακά συστήματα και να μην συνειδητά να πάρουμε την απόφαση να μην συνεχίσουμε την παράδοση, να μην επαναλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας κτλ. Θεωρώ ότι είναι το θέμα της προσωπικής επιλογής. Τα δύο συστήματα οικογενειών συγκρούονται στις περιπτώσεις των ανθρώπων των πνευματικά κοιμισμένων, αφού χρησιμοποιήσεις τον όρο πνευματικά αφυπνισμένοι, των πνευματικά κοιμισμένων sick, οι οποίοι ζουν τη ζωή τους χωρίς αυτεπίγνωση, ζουν τη ζωή τους χωρίς να συνειδητοποιούν τι κάνουν και μηχανικά να παράγουν ρόλους και συμπεριφορές που έχουν μάθει από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Εκεί μπορώ να σου πω ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Άμα είναι δυο κοιμισμένοι μαζί, μια χαρά θα κοιμηθούν. Ναι, γιατί βλέπουν από τα ίδια γυαλιά. Άμα έχει ξυπνήσει ο άλλος, αυτό προσπαθώ να πω, ότι πόσοι έχουν ξυπνήσει, πόσοι έχουν κάνει αυτή τη δουλειά. Πόσοι, κορίτσι μου, δεν είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν ξυπνήσει. Δύσκολα, μου βάζει πάρα πολύ δύσκολα. Όμως υπάρχει και το άλλο. Ναι. Άμα είσαι ευφυής άνθρωπος. Ναι. Και κοιμισμένος να είσαι, νιώθεις δυστυχισμένος. Το νιώθεις ότι κάτι σου λείπει, που δεν είναι ερωτικό από τον άλλο αυτό που σου λείπει. Mm-hmm. Είναι να είσαι αυθεντικά ο εαυτός σου. Mm-hmm. Και εδώ εφαρμόζει και το μακάρι πτωχητό πνεύματι του Ευαγγελίου. Αν έχεις κάποια ευφυΐα παραπάνω, αν είσαι λίγο πιο ευφυής άνθρωπος από τα όρια, τέλος πάντων τα κατώτερα, δεν θα ικανοποιείσαι με τη συμβατικότητα, έστω και αν είσαι συμβατικά επιτυχημένος. Ναι. Άρα για μένα, έτσι όπως το βλέπω και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και στη ζωή πολλών χιλιάδων άλλων ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνώ καθημερινά και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube και μέσα από το email και μέσα από όλα τα κοινωνικά δίκτυα, είναι μονόδρομος για έναν ευφύ άνθρωπο το να ανακαλύψει την πνευματικότητα. Ή θα ανακαλύψει την πνευματικότητα ένας υφής άνθρωπος και θα βρει τρόπο να εξελίσσει τον εαυτό του και να είναι μια αυθεντική εκδοχή του εαυτού του, ή θα καταπέσει σε ένα σωρό εξαρτήσεις, αλκοόλ, ναρκωτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί έχεις ένα κενό μέσα σου όταν δεν ζεις αυθεντικά. Όταν δεν είσαι ακριβώς αυτός που είσαι. Το τραγούδι του Κότσιρα που λέει «Όλη μου τη ζωή», το τραγούδι που ερμηνεύει ο Κότσιρας, δεν αυτός που το έχει γράψει, «Όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη ζωή με ακολουθούσε», εκείνο το τραγούδι ήταν και πολλά χρόνια ο ύμνος μου. Γιατί στη ζωή μου μέχρι τα 26 μου χρόνια ένιωθα αυτό το πράγμα, ότι είχα έναν παράλληλο εαυτό, τον οποίο τον πρόδιδα καθημερινώς, κάνοντας όλα τα σωστά που μου έλεγαν να κάνω, όλα τα σωστά που επέλεγα εγώ ίδια να κάνω ως ένα πολύ, πώς να το πω, ως ένα πολύ συμβιβασμένο άτομο που ήμουνα, και ένιωθα ότι υπάρχει κάπου μια αληθινή Θέκλα που εγώ την προδίδω. Και ξαναπάω τώρα στο αρχικό σου ερώτημα, γιατί με αγαπάει τόσος πολύς κόσμος και σου πρόσθεσα και εγώ, και γιατί με μισάει τόσος πολύς κόσμος, γιατί αγαπάει να με μισεί τόσος πολύς κόσμος, νομίζω είναι επειδή είμαι αυθεντική.
Βρήκα αυτή τη Θέκλα και της είπα έλα, βρήκα αυτό το, την αληθινή εκδοχή του εαυτού μου και είπα έλα παιδί μου, έλα να ζήσεις, σου επιτρέπω να ζήσεις. Και ας πάει και το παλιάμπελο και ας στενοχωρήσω γονείς, κοινωνία, εκκλησία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χέστηκα. Θέλω να ζήσω αυθεντικά. Και ζώντας αυθεντικά δεν σημαίνει να ζεις μέσα σε κρεπάλες ή μέσα σε ασυδοσία ή να κάνεις καταχρήσεις. Ίσα-ίσα οι άνθρωποι που δεν ζουν αυθεντικά, αυτοί είναι που καταλήγουν στις καταχρήσεις. Το να ζεις αυθεντικά σημαίνει να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου, να κάνεις ό,τι πραγματικά γουστάρεις και για μένα αυτό, Γιάννα μου, το 2022 μεταφράζεται στο να ζω σε ένα σπίτι στο χωριό, μέσα στη φύση, σε ένα σπίτι παραδοσιακό, όχι από πάνω την παραδοσιακή σκεπή που κάνουν εδώ στην Κύπρο με τα καλάμια και τους κορμούς των δέντρων, τα κεραμίδια, σε ένα σπίτι που η τύχη είναι πλύνθινη, με ένα σκύλο, να τρέχουμε στα ποτάμια, να τρέχουμε στα λιβάδια, να κάνω βίντεο στο YouTube και να βλέπω πολύ λίγους ανθρώπους, συνειδητά. Αυτή είναι η αυθεντική μου ζωή. Δεν είναι να είμαι στα κλαμπ και να ξενυχτάω όσο ώρα 5 το πρωί. Που το έκανα και αυτό σε μια φάση τότε που αρνούμουν τον πραγματικό μου αυτό. Ρε εσύ Θέκλα, ξέρεις τι γίνεται. Ενώ ας πούμε τώρα με τόση δημοσιότητα, σε ξέρει τόσος πολλής κόσμος, σε αγαπάει, σε μισή όπως τα είπες, εντάξει. Θα μπορούσες να βγάζεις τόσα πολλά χρήματα, να ζητάς για την ψυχοθεραπεία σου, για τις συνεδρίες. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Θα μπορούσες να πλουτίσεις τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα και δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Και αυτό, ξέρεις, κερδίζεις πάρα πολύ γρήγορα τον άλλον. Θέλεις όλη αυτή τη γνώση. Καθόσον τις πράγματες την πρωτοχρονιά και έλεγα, μα συντροφεύει τόσο πολύ κόσμο που και αυτή είναι μοναχική, θα θέλω μια παρέα. Όλη αυτή ήταν μέσα εκεί. Κοίταξε, Γιάννα, πληρώνομαι από το κανάλι στο YouTube. Mm-hmm. Από τις διαφημίσεις που παίζονται στα βίντεο, παίρνει ο δημιουργός των βίντεο, παίρνει το 55% του revenue. Mm. Δηλαδή και εσύ όταν θα φτάσεις, υπάρχει ένα, θα το δεις μέσα στους κανονισμούς λειτουργίας του YouTube, υπάρχει ένα όριο συνδρομητών και θεάσεων, που άμα φτάσεις σε αυτούς τους συνδρομητές και σε αυτές τις θεάσεις, δεν τα θυμάμαι τώρα πότε ήταν, εγώ το 18 το έκανα αυτό, μπορείς να κάνεις αίτηση στο YouTube, ούτως ώστε να γίνονται monetized τα βίντεο σου, δηλαδή να μπαίνουν διαφημίσεις στα βίντεο σου, από το οποίο να παίρνεις το 55% του ποσού της διαφήμισης. Αυτό είναι. Εννοείται ότι επειδή υπάρχουν πολλές θεάσεις στο κανάλι, κάθε μήνα παίρνω ένα ποσό το οποίο ισοδυναμεί με ένα μέσο μισθό. Μέσο προς το χαμηλό. Μου αρκούν για να ζήσω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πληρώνομαι για τα βίντεο. Mm-hmm. Πληρώνομαι για το κανάλι. Παίρνω και κάποια ποσοστά, είναι 10% του καθαρού κέρδους από το κάθε βιβλίο που έχω γράψει. Έχω κάποια έσοδα, δεν είναι ότι δεν έχω καθόλου έσοδα, αλλά είναι τόσα όσα μου φτάνουν για να ζήσω φυσιολογικά. Δεν θέλω μεγαλεία. Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να κάνω τα βίντεο και συνέχισα στο να το κάνω και την κυρίως επαγγελματική μου απασχόληση ήταν επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μιλάω για τους Έλληνες επειδή τα βίντεο μου προς το παρόν τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι στα ελληνικά, θέλω κάποια στιγμή να αρχίσω να κάνω ξανά και στα αγγλικά βίντεο, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε ψυχοθεραπεία, δεν έχει πρόσβαση σε ψυχολόγο, δεν έχει πρόσβαση σε ψυχοεκπαίδευση και νιώθω ότι και εγώ όταν ήμουν μικρή, αν υπήρχε το YouTube και αν υπήρχε μια YouTuber που να έλεγε αυτά τα πράγματα, θα με βοηθούσε πάρα πολύ να μην μπλέξω σε μπλεξίματα που έμπλεξα στη ζωή μου και να αποφύγω λάθη που είχα κάνει. Και κάνω τα βίντεο, τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω όταν ήμουν 20 ετών και 25 ετών και 30 ετών και 32 ετών κλπ. Συνειδητά έχω κλείσει το γραφείο, γιατί για να είναι πιο rewarding για μένα, είναι πιο ικανοποιητικό για μένα, mm-hmm. να νιώθω ότι έκανα ένα βίντεο το οποίο έχουν δει 10.000 άνθρωποι και από εκείνους τους 10.000 ανθρώπους πες οι 5.000 έχουν βοηθηθεί. Παρά παίρνοντας το ίδιο ποσό, για να καταλάβεις, κάθε βίντεο μου αποδίδει τόσα όσα ένα ραντεβού μου απέδιδε στο γραφείο.
Δηλαδή για μία ώρα έλεγα πράγματα και άκουγα και έκανα δουλειά με έναν άνθρωπο, πλήρωνε εκείνο το ίδιο ποσό εκείνος ο άνθρωπος και μόνο ένας άνθρωπος είχε βοηθηθεί. Ενώ τώρα με το ίδιο ποσό, με την ίδια ώρα δουλειά, εντάξει θέλει και λίγη περισσότερη ώρα το βίντεο, βοηθούνται πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και μάλιστα ήταν μια παλιά μου θεραπευόμενη η οποία μου το εισηγήθηκε και αυτό, μου λέει σε κάποια φάση ξέρεις τι ήθελα να κάνω, μου λέει να φέρω ένα μαγνητόφωνο, να σε μαγνητοφωνώ την ώρα που μιλάς και μετά να το βγάζω στο διαδίκτυο, μου λέει, γιατί πρέπει να ακούσει πολλοί κόσμος αυτά που λες. Είναι κρίμα, μου λέει, να τα ακούω μόνο εγώ. Και μου βάλε, ήταν το 2013 αυτή η κουβέντα. Ήδη είχα το κανάλι στο YouTube, αλλά το είχα για να ανεβάζω μόνο άμα πήγαινα σε καμία τηλεοπτική εκπομπή να ανεβάζω το απόσπασμα. Και αυτό έτσι με προβλημάτισε και δούλεψε μέσα στο μυαλό μου, φυτεύτηκε ο σπόρος. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο επίσης παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο στην ευτυχία μου. Γι' αυτό το 2020 ήταν ένας πολύ ευτυχής χρόνος. Στην αυθεντικότητα, αυτό που είπες πριν, ότι είμαι αυθεντική. Νιώθω ότι η σχέση μου με το κανάλι και η διάδραση μου με το κανάλι είναι μια σχέση ποιοτική. Ναι. Και υπάρχουν, Γιάννα, πάρα πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο σιωπηλά, δεν σχολιάζουν τίποτα και επικοινωνούν μαζί μου μέσω διαφόρων μεθόδων, μέσω email, με διάφορων messengers και υπάρχει εξαιρετικός ποιοτικός κόσμος στο κανάλι, πάρα πολλοί. Και ξέρεις και εσύ ότι απαντάω στους ανθρώπους που μου γράφουν. Βέβαια, και να σου πω και κάτι, όταν πέσω σε εκείνο το messenger και όταν βρω το μήνυμα θα απαντήσω, έλα. Βέβαια. Πόσοι άνθρωποι έχουν δει τα βίντεο σου και μετά λένε ότι ναι, το έχω αποφασίσει, θα πάω να κάνω ψυχοθεραπεία, θα πάω να δουλέψω την ψυχή μου και αυτό νομίζω ότι εντάξει, τι μεγαλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν οι άνθρωποι ότι με αφορμή τα βίντεο ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι. Τους δίνεις άλλη μια ευκαιρία να συναντήσουν τον δεύτερο σου εαυτό. Έχω περάσει από όλα αυτά τα μονοπάτια, εντάξει, πολύ πιο μικρή τα... Δόξα τω Θεώ, τα γνώρισα. Αλλά ρε Σιθέκο, αυτό δηλαδή, όταν η ψυχή είναι καλά, όταν είσαι ευτυχισμένη, όχι ότι δεν ψαχνόμαστε, με βλέπω καθημερινά, ψάχνομαι για χρήματα, ψάχνομαι πώς να φύγω, ξέρεις, να δημιουργήσω πηγές εσόδων, να σπουδάσουμε, να βρούμε έναν άντρα, γιατί και αυτό είναι. Αλλά... Αχ, αυτόν τον άντρα! Δεν είναι εύκολο, Θέκλα. Ειδικά στη Γερμανία δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω. Παντού είναι δύσκολο. Αλλά ναι. Έχω ένα γιο, τον Λάζαρο, που είναι 25 ετών και την Κυριακή, η οποία είναι 22, θα γίνει 23 το Φεβρουάριο του 23. Ε, Κυριακή, εμείς τον κάναμε πολύ καλό, γι' αυτό έφυγε αμέσως. Για τον αδερφό. Ξέρεις, μεγαλώνοντας τα παιδιά, είχα πάντα μία έγνοια και για τον ένα και για τον άλλο να μεγαλώσουν και να είναι καλοί άνθρωποι οι οποίοι να έχουν συνδεσιμότητα. Ναι. Δηλαδή να μπορούν να συνδέονται ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους. Και χαίρομαι πολύ που αυτό βγήκε. Το αγόρι μου είναι 25 ετών και είναι σε μία σχέση εδώ και 2 χρόνια με την κοπέλα και συγκατοικούν κιόλας. Και χαίρομαι που αυτό βγαίνει στην προσωπική του ζωή. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά η Γεσού λέει, ο Κυριακή λέει, εμείς τον κάναμε καλό και μας έφυγε γρήγορα. Μαζί τον κάναμε, ξέρεις. Και είναι και μεγαλύτερος. Δεν υπάρχουν πολύ καλλιεργημένοι άνθρωποι. Και θα σου πω κιόλας, Γιάννα, ότι και υπάρχουν και άντρες οι οποίοι λένε το αντίστοιχο, ότι δεν βρίσκεις εύκολα μια γυναίκα της προκοπής. Όμως, εγώ με τίποτα, δεν κάνω την προξενήτρα. Με τίποτα. Γιατί είναι πολύ καταλάβει. Θα μπορούσες βέβαια, αλλά ναι, δεν το θέλεις. Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί κάποιος να προσποιηθεί στις αρχές μιας γνωριμίας προκειμένου να κερδίσει κάποιο ωφέλη και όταν πας σε έναν προξενητή ή σε μια προξενήτρα παίρνει τεράστια ευθύνη ο προξενητής να σου πει είναι εντάξει, τον έλεγξε αυτόν και είναι καλό παιδί. Αν με αυτό το καλό παιδί βγει κολόπεδο μετά τι θα γίνει. Ναι, δύσκολα πράγματα. Είναι δίνω, ναι. Αυτό που κάνουμε μέσα από τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας είναι να εκπαιδευόμαστε ώστε να μπορούμε εμείς ήδη να καταλαβαίνουμε όταν γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο τι καπνό μπορεί να φουμάρει.
Και όχι μόνο αυτό, όλη η οικογένεια. Βλέπουμε τη μάνα του, άμα είναι τοξικούλα, άμα είναι κουνιάτα, μετά τι είναι. Γιατί θα το παίρνει όλο το πακέτο, έτσι δεν είναι? Ή αντιστέκεσαι σε αυτό που λέω τώρα? Άμα θα πάρεις ένα παιδί το οποίο είναι της οικογενείας, βεβαίως. Άμα έχει στενές σχέσεις με την οικογένειά του και έχει μαμά τοξικιά και αδερφή τοξικιά, the family you marry into, λένε οι Ίγγλεζοι. Ναι, θα το πάρεις όλο το ποτάμι, τι θα γίνει τώρα? Αν έχει πάει no contact όμως, γλιτώνεις κι εσύ. Ναι, άμα είναι συνεξαρτώμενο όμως και το κάνουν ό,τι θέλουν, γι' αυτό. Τώρα θα με μουτζώνουν, γιατί θέλω να σε πάω λίγο στο gaslighting και δεν θέλω να σου πω άλλο χρόνο. Αλλά ρε Θέκλα, θέλω λίγο να το θέξουμε αυτό το ζήτημα. Πόσες γυναίκες, τώρα θα μπορούσαν να ταυτιστούν με αυτόν τον όρο. Ένας όρος που βγαίνει το 1940, πώς γίνεται να είναι τόσο δημοφιλής σήμερα, 2023, πόσες γυναίκες δεν γνωρίζουν τον όρο, αλλά υποφέρουν από αυτόν. Το gaslighting, όπου σου είπα, έχω διαβάσει κάπου πρόσφατα ότι κάποιος το έχει, Έλληνας, το έχει ονομάσει φρενοβλαβοποίηση. Δεν μπορώ, τρέλανε. Θυμάμαι ποιος το έχει πει και λυπάμαι που χρησιμοποιώ έναν όρο χωρίς να μπορώ να πω την πηγή. Παραδέχομαι όμως ότι δεν είναι δικιά μου πηγή το φρενοβλαβοποίηση. Το gaslighting, δηλαδή το να βγάζεις τον άλλον τρελό και να τον κάνεις να πιστεύει κιόλας ότι είναι τρελός για να τον κάνεις ό,τι θες, είναι μια μέθοδος τόσο παλιά όσο ο χρόνος. Έχει πω τόσες ιστορίες στην Παλιά Διαθήκη που είναι ένα αρχείο βιβλίο, στις οποίες υπάρχει gaslighting. Η εξαπάτηση του Όφιος, για παράδειγμα. Όφιος δεν εξαπάτησε την Εύα? Και η Εύα με τη σειρά της δεν εξαπάτησε τον Αδάμ? Τι μου λες? Η φρενοβλαβοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι ήταν από την ταινία τώρα, το 40. Το 40 βγήκε μια ταινία η οποία είναι βασισμένη στο αντίστοιχο θεατρικό. Το γράφω και στο βιβλίο μου. Να, δείξω μας, ναι, βέβαια. Ψυχολογικός πόλεμος. Το οποίο έχει βγει το 2018, τέλη του 2018. Λέω την ιστορία μέσα. Είναι ένα θεατρικό το οποίο έχει γίνει ταινία. Που μάλιστα πρωταγωνίστρια είναι Ingrid Bergman στην ταινία, και είναι μια ιστορία στην οποία ένας άντρας πάει επίτηδες και ξεγελάει ένα νεαρό κορίτσι ότι το αγαπάει και είναι ερωτευμένο μαζί του και το παντρεύεται, γιατί έχει σκοπό να τη ληστέψει, να ληστέψει την κληρονομιά που της έχει αφήσει η πλούσια θεία της, η οποία έχει δολοφονηθεί τελικά από τον ίδιο αυτό που την παντρεύτηκε. Όταν στο τέλος της σειράς λύνεται το μυστήριο, φαίνεται ότι ο άντρας, ο γοητευτικός που παρέσυρε με τη γοητεία του τη 17χρονη κοπέλα, την παντρεύτηκε, την έβαλε σε ένα σπίτι, στο σπίτι αυτό της θείας της, και την έβγαζε τρελή και την έκανε να πιστεύει πως είναι τρελή, ήταν ο δολοφόνος της θείας της. Και αυτή η ιστορία είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική, γιατί... Έχεις δει την ταινία? Όχι, αλλά την έχω ακούσει από σένα. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να σε λέγει: αγάπη μου, βάζεις για λίγο τα κλειδιά μου στη τσάντα σου. Να έβαζε τα κλειδιά του η κοπέλα στη τσάντα της, να πήγαινε στην τουαλέτα, να αφαιρούσε αυτός τα κλειδιά του από τη τσάντα της και μετά σε λέγει: αφού τα έδωσα. Και να την έβγαζε τρελή. Και στο τέλος έρχεται ένας detective, ο οποίος είναι έξυπνος και είναι δαιμόνιος, και λύνει το μυστήριο ότι αυτός, ή ότι η κοπέλα δεν ήταν τρελή και ότι ο άντρας της επίτηδες την έβγαζε τρελή, γιατί ήθελε να καλύψει το γεγονός ότι αυτός την παντρεύτηκε για να εκμεταλλευτεί την περιουσία της και κάτι διαμάντια που είχε η θεία της, το οποίο δεν τα έβρισκε που ήταν. Και το gaslight είναι το φως του γκαζιού. Τότε, τη δεκαετία του 40 στο Λονδίνο, ο φωτισμός δεν ήταν με ηλεκτρισμό, ήταν με γκάζι. Οπότε όταν αυτός έφυγε κατά τις 8 το βράδυ από το σπίτι και έλεγε πω δουλειά, έλεγε ότι δούλευε βράδυ, δεν θυμάμαι τώρα που έλεγε ότι δούλευε, αυτός πήγαινε και έδινε ένα γύρο από το σπίτι και να τα αρχαία τα λομπρέζικα τα σπίτια, τα που είναι σαν μεζονετούλες το ένα ενωμένο δίπλα από το άλλο, σκαρφάρων από τις στέγες άλλων σπιτιών και πήγαινε στον τρίτο όροφο, τον οποίο τον είχε κλείσει, και της είπε: αγάπη μου, για να μην στενοχωριέσαι, να μην κλαις που θα βλέπεις τα κοιμήλια της θείας σου, θα βάλουμε όλα στον τρίτο όροφο, θα μπαρώσουμε την πόρτα, μην πηγαίνεις πάνω στο πατάρι, να μην στενοχωριέσαι. Και αυτός πήγαινε από το φεγγίτι, το παράθυρο, άναβε τον γκάζι, και επειδή άναβε τον γκάζι το φως κατά τις 8 και 4 τρεμόσβηναν τα φώτα, και έψαχνε κάθε βράδυ να βρει τα χαμένα διαμάντια. Οπότε η γυναίκα του λέγε: αγάπη μου, όταν φεύγεις από σπίτι και πας στη δουλειά, η ώρα 8 και 4,
τερμοσβήνουν τα φώτα. Της έλεγε απόψε δεν θα πω στη δουλειά, θα καθίσω μαζί σου να δούμε αν τερμοσβήνουν τα φώτα. Φυσικά δεν τερμοσβήναν, αφού αυτός δεν πήγαινε πάνω. Και την έβγαζε τρίλη. Mm. Αυτό ονομάζεται gaslight, το φως του γκαζού. Gaslighting, όρος στα αγγλικά, ο οποίος έχει βγει από την ταινία, η οποία ταινία είναι βασισμένη σε ένα στο μόνιμο θεατρικό. Και είπαμε στα ελληνικά μια πολύ επιτυχής μετάφραση που έχει κάνει ένας άγνωστος, τον οποίο ευγνωμονούμε, είναι φρένο βλαβοποίηση. Κάτσε να το κάνω Google Search, γιατί άμα το γράψω θα μου βγάλει ποιος το έχει πει. Γιατί είναι σωστό να αποδίδουμε τιμές. Αν και δεν μου αρέσει ο όρος φρενοβλαβής, αλλά φρενοβλαβοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί που το έχω χρησιμοποιήσει έκτοτε, οπότε δεν μπορούμε να βρούμε. Να βρούμε πώς έρχεται. Μάλιστα. Άρα, αν κάποιος μας λέει πως είμαστε τρελοί ή μας βγάζει τρελούς, να προβληματιστούμε, μην τυχόν και μας κάνει gaslighting, μήπως χρησιμοποιεί αυτό το όρο, αυτό το όπλο του ψυχολογικού πολέμου πάνω μας. Και υπάρχει και κεφάλαιο στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» για τον gaslighting. Ναι. Θα εκλάμω, αν θέλει κάποιος να αγοράσει το βιβλίο σου, πού πρέπει να απευθυνθεί. Το βιβλίο μου υπάρχει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ψυχολογικού και σε όλα τα βιβλία. Δεν πουλάει ο συγγραφέας του βιβλίο, το πουλάει το εκδοτικό συγγραφέα. Από ποιον εκδοτικό οίκο είπαμε ότι είναι? Ψυχογιό. Από τον ψυχογιό. Οπότε, ψυχογιό. Ψυχογιό, ναι. Έχω τέσσερα βιβλία. Mm-hmm. Το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά». Με ένα παιδί θα τα δείξω. Βέβαια, βέβαια, δείξτε τα. Ειδικά το τελευταίο, τον έρωτα, τον αδιάγνωστο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» είναι το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Mm-hmm. Ένα ανορθόδοξο εγχειρίδιο μητρότητος. Το δεύτερο είναι το «Να μείνω ή να φύγω», που είναι ένα βιβλίο για αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν απόφαση αν θα μείνουν ή θα φύγουν στη σχέση τους. Το τρίτο βιβλίο από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» είναι αυτό που είπαμε, το «Ψυχολογικός πόλεμος». Και το τελευταίο που κυκλοφόρησε μέσα του 2021 είναι αυτό, «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Επίσης, για να ενδιαφέρεται κάποιος, υπάρχει και το βιβλίο μου το πρώτο, το οποίο δεν είναι εκδόσεις «Ψυχογιός», είτε από έναν κυπριακό εκδοτικό οίκο. Υπάρχουν κάποια αντίτυπα, είναι 400, τώρα έχουν μείνει 300 που τα έχω πάρει από τον εκδότη, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μου στείλει email στο bookortescyp@gmail.com για να του πω πώς να το πάρει το βιβλίο, αν ενδιαφέρονται για τα... Είναι συλλεκτικά αυτά τα αντίτυπα, γιατί είναι το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει το 2005. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και οι ερωτήσεις που θέτεις, γιατί το έχω διαβάσει το πρώτο, αλλά τώρα θέλω να αγοράσω το τελευταίο. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θα έκλασω το τελευταίο. Να πούμε λίγο ότι έχεις βιογραφία των πελατών σου. Όχι, δεν είναι βιογραφίες των πελατών μου. Είναι κάποιες ιστορίες σε όλα τα βιβλία, τις οποίες έχω πάρει με την άδεια των ανθρώπων που έχουν τις ιστορίες. Έχω αλλάξει κάποια στοιχεία ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμες. Δεν μπορείς να καταλάβεις εσύ ότι είναι η Μαρία, για παράδειγμα, που τα θεραπευόμενη μου το 2005. Και είναι με άλλα ονόματα, με άλλα στοιχεία, ή που χρησιμοποιούν τους παραδείγματα. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν πολλές ιστορίες στα βιβλία μου. Υπάρχουν και ιστορίες και διαλόγοι ψυχοθεραπείας. Ψυχοθεραπευτικοί διαλόγοι μας. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να είσαι πίσω από την κλειδαρότυπα και να παρακολουθείς τη γίνεται στο γραφείο του ψυχοθεραπευτού. Πολλές ιστορίες, πολύ. Η ψυχοπαθολογία του ανθρώπου μεγάλη. Όσο και να... Ναι, όμως η ψυχολογία μας δίνει πάρα πολλές γνώσεις. Ναι, βέβαια. Να χρησιμοποιήσουμε για να καλυτερεύσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους και τα άλλα πλάσματα γύρω μας, και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Ας μην απογοητευόμαστε. Γιάννα, ξέρω ότι είσαι 32 και νομίζεις ότι είσαι πάρα πολύ μεγάλη. Γιάννα, έχεις τουλάχιστον ακόμη 60 χρόνια ζωής του. Φανταστικές, το σκέφτεσαι αυτό? Τα 32 δεν είναι τίποτα. Και ίσως έχεις μέσα στο μυαλό σου φυτεμένο ότι θα πρέπει ήδη να έχεις παντρευτεί, θα πρέπει ήδη να έχεις παιδιά, θα πρέπει ήδη το ένα ήδη το άλλο. Αν ήσουν ένα παιδί μου, Γιάννα, εγώ θα σου έλεγα,
αυτό που λέω στα παιδιά μου είναι, μην τυχόν και μου πείτε πώς θα παντρευτείτε πριν από τα 30, δεν θα έρθω καν στο γάμο. Όχι ότι στα 30 πρέπει να παντρευτούν, πριν από τα 30. Και επίσης τους λέω συνέχεια ότι δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τεκνοποιήσει και ότι ο σκοπός του ανθρώπου πάνω στη γη δεν είναι να κάνει παιδιά. Και ότι να κάνει κάποιος παιδιά είναι μια τεράστια ευθύνη, την οποία πρέπει να λαμβάνει μόνο αν είναι σίγουρος ότι αυτό είναι το πραγματικό αυθεντικό του κάλεσμα και όχι επειδή έτσι πρέπει και πρέπει μέχρι σε αυτή την ηλικία να παντρευτούμε, μέχρι σε αυτή την ηλικία να κάνουμε παιδιά, μέχρι σε αυτή την ηλικία να κάνουμε σπίτι, μέχρι σε αυτή την ηλικία να βγάζουμε τόσα χρήματα, μέχρι σε αυτή την ηλικία να ευχαριστήσουμε πεθερές, συμπεθερές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι εκατομμύρια άνθρωποι σκλαβωμένοι μέσα σε κοινωνικές καταστάσεις συμβατές οι οποίες τους αποκόπτουν από τον αυθεντικό εαυτό τους, χωρίς να σημαίνει ότι είναι όλοι οι γάμοι προβληματικοί, ότι είναι όλες οι οικογένειες προβληματικές. Όμως σας παρακαλώ, κορίτσια μου και αγόρια μου νέα, μην πέσετε στις παγίδες που πέσαμε εμείς, που θεωρήσαμε ότι με το να παντρευτώ θα είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, με το να κάνω παιδιά θα είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, με το να έχω ένα σπίτι, μια πισίνα, ένα καλό αυτοκίνητο θα είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Όχι, όλα αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία, εάν δεν είναι αυθεντικά. Και τα αυθεντικά στη ζωή μας είναι λίγα. Λίγοι άνθρωποι είναι αυθεντικοί, λίγοι άνθρωποι είναι πνευματικοί, λίγοι άνθρωποι κάνουν ουσιαστική προσπάθεια για να εξοραίζουν το μέσα τους και όχι μόνο το έξω τους. Οπότε μη στενοχωριέστε αν δεν έχετε παντρευτεί, μη στενοχωριέστε αν δεν έχετε τεκνοποιήσει. Αν θέλετε τόσο πολύ να τεκνοποιήσετε και το έχετε τόσο πολύ καμό και καημό, θα είναι λίγο προβληματικό να το έχεις τόσο πολύ καημό, αλλά δεν είσαι πολύ σίγουρος ότι θες, πήγαινε κάνε μόνο σου παιδί, εγώ είμαι αυτής της απόψεως. Να μην μπλέξεις και άλλα άτομα. Καλά, το co-parenting, πώς λέγεται ο αγγλικός όρος που... Συνεπιμέλεια. Ποιο? Το co-parenting είναι συνεπιμέλεια. Ναι, τώρα να κάνεις ένα παιδί με έναν τοξικό τώρα. Παιδιά, πολύ δύσκολα πράγματα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο προβληματικό, γιατί ακόμη και αν ξυπνήσεις και χωρίσεις, μετά όλη σου τη ζωή θα πρέπει να έχεις επαφές. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί ο πατέρας των παιδιών δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Και ήταν... Ναι, να μιλήσω πάρα πολλούς που έχουν ναρκισσιστές, ας πούμε, άντρες. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν τέτοιος. Ναι, ναι, ναι. Και μιλήσαμε και διατηρήσαμε μία... Πώς να το πω... μία συνεννόηση. Ναι. Και σου λέω, Γιάννα, ότι... Μόνο 2 χρόνια δίνει διατροφή ο πατέρας των παιδιών. Από ένα σημείο και μετά έφυγε από την Κύπρο και λέει: δεν θα δίνω διατροφή. Και του το έχω, ξεχάσει. Πέρασε. Πέρασε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια χαρά τα παιδιά. Με είχε πει και κλέφτρα γονιδίων σε κάποια φάση. Άμα δεις τα παιδιά μου, είναι πολύ πιο όμορφα από μένα, άρα έχει δίκιο. Λοιπόν, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν 2 παιδιά, τα οποία είναι ανεξάρτητοι άνθρωποι, σκεπτόμενοι άνθρωποι, ελεύθερες προσωπικότητες, που μεγάλωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν μεγάλωσαν μέσα σε ένα τρελό σπίτι. Γιατί αν συνεχίζαμε να είμαστε παντρεμένοι επειδή δεν ταιριάζαμε καθόλου μα καθόλου μα καθόλου, θα γινόταν της μπιπ, της πόπης και της... Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πήγαινα στο ψυχιατρίο, σίγουρα. Εάν παρέμεινα εγκλωβισμένη σε μια τέτοια συνθήκη, και ξαναλέω, δεν ήταν κακοποιητικός ο προπατέρας των παιδιών με την έννοια του δεν με χτυπούσε, δεν μου φέρονταν άσχημα συνειδητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά ήμασταν τόσο ατέριαστοι άνθρωποι, ήμασταν όντως αυτό που λες και εσύ, 2 συστήματα οικογενειών. Ήμουνα και εγώ ακόμη προσκολλημένη στους γονείς μου και αυτός προσκολλημένος στους γονείς του. Άρα αυτά τα 2 συστήματα οικογενειών, τα διαφορετικά, συγκρούστηκαν με περίσσια μη χάρη. Ναι, βέβαια. Άχαρα, εντελώς άχαρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ευτυχώς να βρεθεί κάποιος να κλείσει το κουμπί. Και αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ. Να πω, φτάνει. Ναι. Φτάνει το τσίρκο. Φτάνει αυτή η κοροϊδία. Δεν είναι αυθεντικός τρόπος ζωής αυτός. Δεν είναι να ζούμε έτσι... τοξικότητες από εδώ, τοξικότητες από εκεί. Φτάνει. Έχω πάρει μεγάλη ρετσινιά.
από όλες τις πλευρές που πήρα αυτή την απόφαση, έχω ταλαιπωρηθεί, αλλά χαλάλι. Χαλάλι, χαλάλι των παιδιών μου, χαλάλι δικό μου, χαλάλι του πατέρα τους, ο οποίος έχει μια εξαιρετική ζωή τώρα. Και αυτός είναι πολύ καλά. Έχει ξαναπαντρευτεί, έχει ένα κοριτσάκι που είναι 13 ετών τώρα, που είναι spitting image of my daughter, είναι φτιστή η κόρη μου, είναι φοβερή. Και είναι μια χαρά ο άνθρωπος, γιατί με τη γυναίκα που παντρεύτηκε μετά ταιριάζουν. Οπότε μη μου στενοχωριέστε αν δεν παντρευτήκατε και δεν κάνατε παιδιά. Έγραφε και μία στο κανάλι, εμείς που δεν κάναμε τους κύκλους μας. Κάποιοι κύκλοι είναι κύκλοι πυρός. Δεν αγκιά περάσουμε όλοι διαπυρός και σιδήρου. Θέκλα, εσύ δηλαδή στα email σου, ας πούμε, περισσότερα τι λαμβάνεις, μηνύματα κοριτσιών που γράφουν για τις δυσκολίες τους, τι περιγράφουν ακριβώς? Όλων των ειδών τα πράγματα. Οι άνθρωποι κυρίως ασχολούνται με τις ερωτικές τους σχέσεις, επειδή έχουμε μάθει από την pop κουλτούρα ότι μέσω των ερωτικών σχέσεων θα βρούμε την ευτυχία, που είναι ένας μύθος. Μια λασμένη πεποίθηση ότι βρίσκεις μέσω των ερωτικών σχέσεων την ευτυχία. Πολλοί άνθρωποι γράφουν για τις ερωτικές τους σχέσεις γιατί στην ουσία είναι δυστυχισμένοι και νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι οι ερωτικές τους σχέσεις, ή για την απουσία ερωτικών σχέσεων γιατί είναι δυστυχισμένοι και νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι η απουσία ερωτικών σχέσεων. Πάρα πολλοί άνθρωποι γράφουν για κακοποίηση που υφίστανται στις σχέσεις τους, στις οικογένειες τους, στον εργασιακό τους χώρο. Άλλοι άνθρωποι γράφουν για τις φιλίες τους. Γενικά οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι το βασικότερο κομμάτι το οποίο απασχολεί το μεγάλο μέρος των μηνυμάτων, και οπωσδήποτε οι ψυχικές διαταραχές με πρωταγωνίστρια την κατάθλιψη και το άγχος, που οπωσδήποτε χρειάζονται θεραπεία και δεν θεραπεύονται μέσω ενός email. Εδώ να πούμε, Γιάννα, ότι ούτε τα βίντεο που φτιάχνω στο YouTube, αλλά ούτε και οι απαντήσεις στα email που δίνω ισοδυναμούν με διάγνωση ψυχοθεραπεία. Καμία σχέση, κάποιες απόψεις δίνω, δεν είναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μιλάς για τα συμπτώματα της κατάθλιψης, δηλαδή κάποιος που, ας πούμε, ζει την κατάθλιψη, ξέρει πια ότι okay, είναι αυτά τα συμπτώματα, οπότε πρέπει να απευθυνθώ εδώ. Εγώ, για μένα, κάνεις ένα κοινωνικό έργο τεράστιο. Και ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Ναι, και όταν οι συγγενείς, όλοι αυτοί που είναι γύρω-γύρω, καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν σημάδια, τότε πρέπει να απευθυνθούν και αυτοί. Γιατί ο άλλος που έχει κατάθλιψη είναι ανίκανος να, καταλαβαίνετε πώς το λέω, να ενεργήσει πια νορμάλ. Και για την κατάθλιψη υπάρχει ένα βίντεο που έβγαλα αρχές του χρόνου, τότε που είχα πάθει και εγώ ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μετά που σταμάτησα την αντικαταθλιπτική μου αγωγή, κακώς όπως αποδείχτηκε από τα αποτελέσματα, που μιλάω για την κατάθλιψη έτσι με έναν τρόπο πολύ, πολύ αυθεντικό, γιατί ακριβώς και εγώ βρίσκομαι σε ένα βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο όταν μιλάω γι' αυτό εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Θέκλα, να μην σου τρώω άλλο χρόνο, έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να είμαι από τα πρώτα βίντεο στο κανάλι σου, που με το δεξί μπαίνουμε στο κανάλι σου, και ευχόμαστε να πάει πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, και εδώ στη Γερμανία όλοι σε παρακολουθούν. Να έχεις μια υπέροχη χρονιά, και να πούμε αυτό το πράγμα, ότι παιδιά, η ψυχή να είναι καλά. Και όταν είναι ήρεμη η ψυχή, νομίζω ότι όλα τα άλλα έρχονται, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, Γιάννα μου, όταν είναι ήρεμη η ψυχή, τότε είμαστε και χαρούμενοι, είμαστε και ευτυχισμένοι, και ό,τι έρθει το βλέπουμε αντικειμενικά και το βλέπουμε καθαρά, και δεν πέφτουμε σε παγίδες και δεν ακολουθούμε χήμερες και ψεύτικες αγάπες και ψεύτικους έρωτες και λοιπά και λοιπά. Γιατί νομίζω εκεί το πας. Γενικά το λέω, γενικά, όχι, εφορμόμενοι και τώρα από τις γιορτές που κάθονται όλοι τώρα 20 άτομα με τοξικά, με δεν ξέρω κι εγώ τι, γιατί εγώ δεν είμαι των γιορτών, είμαι outsider, ναι. Αλλά πρέπει να πάνε να κάτσουν σε αυτά τα τραπέζια οπωσδήποτε, να πάνε να φάνε. Τι να πας να φας, αφού έχεις το τοξικό, ας πούμε, τη θεία, την τέτοια, τη μία. Έτσι δεν είναι? Η ευτυχία δεν βρίσκεται στην κοινωνική αποδοχή. Η ευτυχία δεν βρίσκεται στο να μας λένε όλες οι θίτσες μπράβο.
Ναι, όμως το περιμένουμε, μας ενοχλεί όταν δεν το πούμε. Να κάνουμε τα όνειρα των άλλων πραγματικότητα, η ευτυχία ευδαιμονία βρίσκεται στο να βρούμε τον αυθεντικό μας εαυτό και να τον βιώσουμε, να τον ζήσουμε. Και σου το εύχομαι, Γιάννα, Γιάννα Κορελίδη, μέσα από την καρδιά μου και σε σένα και σε όλους τους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή νύχτα. Και πολύ καλά να πάνε, πολύ καλά θα πάνε όλοι. Θα πάνε μετά από 10 χρόνια χαμηλά, αυτό θα πάρει πάνω, δεν μπορεί άλλο. Θα πάνε, αναγκαστικά. Φιλιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Γεια.